Η συγκυρία είναι δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών έχουν κάνει ένα μαραθώνιο διπλωματικών επαφών, οι οποίες και θα συνεχιστούν. Από εκεί και έπειτα, ο ελληνικός λαός πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα έτοιμες. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων από την Πρέβεζα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας. Ο Υπουργός με σαφήνεια έστειλε τα δικά του μηνύματα, διατηρώντας όμως πάντα την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται. Ο Υπουργός άλλωστε έχει τονίσει πολλές φορές και το κάνει με κάθε ευκαιρία το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την ενδεδειγμένη επιχειρησιακή σχεδίαση και τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτροπή όσο και την αντιμετώπιση τυχόν προκλητικών ενεργειών. Κοιτάξτε, είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα στη Δυτική Ελλάδα, την οποία δεν έχω λόγω της συγκυρίας πάρα πολλές ευκαιρίες να επισκέφτομαι, προκειμένου να παραστώ στην κομματική εκδήλωση της ΝΟΔΕ Πρέβεζας και να αναπτύξω, αν θέλετε, την κεντρική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Όντως, η συγκυρία είναι δύσκολη λόγω των γεωπολιτικών προκλήσεων και απειλών, ή μάλλον προκλήσεων ασφαλείας και απειλών, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η δουλειά γίνεται από την κυβέρνηση με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα. Αυτό που διακηρύσω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου είναι ότι αυτή η ψυχραιμία και αυτή η αποφασιστικότητα υπάρχει, εκδηλώνεται κάθε μέρα. Ο Πρωθυπουργός και από κοντά ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο διπλωματικών επαφών προκειμένου να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά μας και τα εθνικά μας δίκαια. Η προσπάθεια αυτή αποδίδει καρπούς, αλλά εντείνεται και δεν πρόκειται φυσικά να σταματήσει, αλλά να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και να αισθάνεται ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι και το δικό μας έργο, να κρατηθούν ισχυρές και γιατί όχι να γίνουν ακόμα περισσότερο ισχυρές. Και μέσα στους λίγους μήνες της διακυβέρνησης νομίζω ότι υπάρχουν έμπρακτες αποδείξεις αυτού του έργου και αυτής της προσπάθειας. Από εκεί και πέρα να περιμένετε περισσότερα ως προς αυτό, γιατί η προσπάθεια για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις με αποτρεπτική ισχύ είναι διαρκής και εντατική. Τι θα γίνει όμως σε αντίθετη περίπτωση και αν συνεχίσει η κλιμάκωση της έντασης από πλευρά της Τουρκίας? Τι θα γίνει αν δεν πετύχει η διπλωματία? Έχουμε πει πολλές φορές, η διπλωματία πετυχαίνει μέχρι στιγμής. Επομένως, από εκεί και πέρα, η χώρα, όπως σας είπα, διά του Πρωθυπουργού κυρίως, έχει σχέδιο να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να διασφαλίζει τα εθνικά μας δίκαια. Ο Υπουργός, όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε και για το προσφυγικό, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα πια περνά στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που επανασυστάθηκε πριν από λίγο διάστημα. Κοιτάξτε, ασφαλώς και η διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού περνάει και μέσα από το βάρος που σηκώνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Και το βάρος αυτό είναι, θα έλεγα, ικανό, είναι μεγάλο. Από εκεί και πέρα όμως η διαχείριση του θέματος αυτού δεν είναι μόνο θέμα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Άμυνας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο, αν θέλετε, καλείται να εφαρμόσει την κυβερνητική πολιτική, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, ως προς την προσέγγιση της διαφέρει πολύ από αυτό που ίσχυε προηγουμένως. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ η έμφαση είναι στην διατήρηση και επαύξηση και της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. Είναι σημαντικό, νομίζω, να το λέμε. Τέλος, ρωτήθηκε και για την πιθανή αξιοποίηση στρατοπέδων για να σπεύσει να πει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ανοιχτό σε προτάσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ανοιχτό σε προτάσεις. Επομένως, πάντα όπου στέκομαι και όπου βρίσκομαι, λέω ότι τοπικές αρχές θα πρέπει να επεξεργαστούν αυτές τις προτάσεις, προκειμένου αυτή η δημόσια περιουσία που είναι στα χέρια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μια που μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να έχει εναλλακτικές αξιοποιήσεις. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση και θα ενθάρρυνα οπωσδήποτε την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση να προτείνουν πράγματα για τα στρατόπεδα τα οποία κρίνονται μη αξιοποίησιμα, μη ενεργά από τις ένοπλες δυνάμεις. Έτσι είναι το σύστημα και με βάση αυτό προχωράμε.
Για τα θέματα που τέθηκαν στον Υπουργό, ρωτήθηκε και ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος, που έθεσε και εκείνος το θέμα της αξιοποίησης στρατοπέδων της περιοχής του, για το οποίο, όπως είπε, υπάρχουν προτάσεις και μελέτες. Ευχάριστο ότι έρχεται ο Υπουργός στην Πρέβεζα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση. Έχουμε το θέμα των στρατοπέδων, είναι το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, όπου όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ καλό κλίμα στη σημερινή συνάντηση για να εφαρμόσουμε τελικά αυτά που ζητάμε και που λέμε χρόνια εδώ στην Πρέβεζα, ότι πρέπει να αποδοθούν, πρέπει να τα σχεδιάσουμε. Οι μελέτες ήδη υπάρχουν, οπότε τώρα είναι και μια ευκαιρία να ανοίξουν οι πόρτες περισσότερο με την παρουσία του Υπουργού εδώ στην Πρέβεζα. Πρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι ένα άλλο θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Και μεγάλο όμως θέμα. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το Υπουργείο, οπότε με το μεταναστευτικής πολιτικής, με τον κύριο Μηταράκη, σίγουρα θα έχουμε ήδη την πρώτη συνάντηση, αλλά και πληροφοριακά μπορούμε να δώσουμε στον Υπουργό τα θέματα που μας απασχόλησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είχαμε δύο ναυάγια, ήταν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και γενικά στην Πρέβεζα με τους πρόσφυγες υπάρχουν θέματα, αλλά είναι προς συζήτηση και ενημέρωση του Υπουργού το απόγευμα. Τέλος, για την έλευση του Υπουργού μίλησε και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας. Βεβαίως είναι η μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα βρεθεί σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και ξέρετε, η εκδήλωση αυτή πάντοτε είναι μια γιορτή, με πολύ χαρά. Όλοι οι δημοκράτες βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε τις ευχές μας, και πολύ περισσότερο φέτος που τα πράγματα είναι τεταμένα και γύρω μας, και φυσικά βλέπετε και τη γείτονα χώρα. Έρχεται ο κατεξοχήν Υπουργός, ο οποίος όλοι οι Έλληνες τον εμπιστευόμαστε στην ασφάλεια της χώρας, και σίγουρα έχει να μας πει την τοποθέτησή του για όλα αυτά που γίνονται. Θα είναι και μια ευκαιρία να ακούσει και τους τοπικούς φορείς εδώ της περιοχής. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα θέσουν ή μπορεί να του θέσετε και εσείς ο ίδιος σαν πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Κυρία Στάμου, το πρόγραμμα όπως σας έχει αποσταλεί στα email σας, ο κύριος Υπουργός θα βρεθεί τώρα στην εκδήλωση. Το απόγευμα θα παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής στις 5.30 και στις 6 θα βρεθεί στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, τον κύριο Ιωάννου, όπου και εκεί θα βρεθεί επίσης και ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος.